παρατάσει για εγγράψη με το λεωδέ σχήμα, το οποίο διαιρείται σε ελαστικό μέσο προ την ηθική κατεύθυνση του άξονα αρχιτών σκι. Με βάση τι πληροφορίε των σχημάτων 1 και 2, να υπολογίσουμε το μήκο σχήματο, την περίοδο του κύματο και την ταχύτητα διάταση. Αυτό είναι γελίο, γιατί εδώ βλέπετε ένα στιγμιότυπο, άρα καταλαβαίνετε αμέσω ότι το μήκο σχήματο είναι πόσο ρευγιά. 10, προσέξτε, σε σαντιμέτρου δηλαδή, άρα 0,1 μέτρα. Το πλάτο είναι 2 σαντιμέτρου, αν θέλετε κάντε το μέτρα, 0,2 μέτρα. Και επίση έχω δει ότι το κύμα έχει τρέξει 20 σαντιμέτρου σε χρόνο πόσο, 1,6 σεκόντα. Άρα η ταχύτητα του κύματο είναι 20 δια 1,6, 200 δια 16 σαντιμέτρα να σηκώ. Αυτό μπορώ να το κάνω 2 δια 16 μέτρα να σηκώ, 1/8 του μέτρα να σηκώ. 0,125 νομίζω είναι το 1/8, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τόσο είναι. Και την περίοδο νομίζω ότι μπορούμε να τη βρούμε. Έχουμε τη συχνότητα. Όχι, θα πάρουμε στον τύπο τη συγχωρείτε βέβαια στο λάμδα EPF και θα υπολογίσω τη συχνότητα η οποία είναι μέτρο λάμδα εύκολα. Πάει γι' αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι να γράψει την εξίσου του κύματο. Σιγά. Άμα έχει δει όλα αυτά που έχουμε βρει, η εξίσου του κύματο είναι Α, η μήτων 2π, τα αφιατάφη που μείωνε και προσέλε. Αντικαθιστάται αυτό, αυτό και αυτό και τελειώσετε. Το τρίτο ερώτημα λέει να υπολογίσει την απομάκρυνση ενό σημείου α ή μη των 2π, τάβ δια τάβ, μείον χ δια ελ, ενώ σημείου λέει η κάπα, το οποίο έχει χ τόσο τη χρονική στιγμή τάβ. Εσυμπορείτε, έχουμε κάνει προηγουμένως σε άλλη άσκηση, πας και δίνεις τις τιμές, βρεις το ημίτονο και πάει. Και το τελευταίο ερώτημα που έχει κάπως, ενδιαφέρον να κάνουμε το σημείο, τη χρονική στιγμή 0,4 σεκόν και τη χρονική στιγμή 0,8 σεκόν. Εδώ μπορείτε να κάνετε το εξής. Η περίοδος που τη βγάλαμε κάποια στιγμή την περίοδο ή δεν τη βγάλαμε. Την περίοδο δεν την βγάλαμε. Η περίοδος έρχεται εδώ είναι 0,8 σεκόν. Ωραία. Οπότε το 0,4 σεκόν είναι μισή περίοδος. Ξέρετε ποιο είναι το σημειότυπο. Αυτό. Ενώ το άλλο που είναι 0,8, δηλαδή δύο περίοδοι, το όπα 0,4 με συγχωρείτε, είναι η μισή περίοδος, ενώ το 0,8 που είναι μια πλήρη περίοδος, το σημειότυπο θα είναι έτσι. Μιλάω για το ψ με χ τη χρονική στιγμή 0,8 σεκόν και εδώ μιλάω για το ψ με χ τη χρονική στιγμή 0,4 σεκόν. Αναπαραγωγή των προηγούμενων, της προηγούμενης άσκησης που κάνουμε στην ουσία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.